Ο Σταρβοριολάβος βρίσκεται στον Ευρωκόπη, καλύπτοντας τηλεοπτικά το Frozen Peaks 2021. Είμαστε στον τερματισμό, καταφθάνουν οι αθλητές και οι αθλήτρες που συμμετείχαν. Ο Γιάννης Τροσάν τερματίζει πρώτο στον αγώνα Λίσε, στα 15 χιλιόμετρα, διασκύνοντας δύο ποτηρά και ναι, μπράβο! Έχουμε κάνει αφήξεις. Συγχαρητήρια. Υπέροχη διοργάνωση, υπέροχος αγώνας, υπέροχοι συναθλητές. Περάσαμε πολύ όμορφα, ωραία. Ωραίος ανταγωνισμός μέχρι το τέλος. Ελπίζουμε τον χρόνο να είμαστε ξανά εδώ, υγεία. Και επιτέλους να ανοίξουν όλα και να αρχίσουμε να κυκλοφορούμε και να κάνουμε και αγώνες περισσότερους, να είμαστε και εμείς σε φόρμα. Και ένα μήνυμα για τους νέους να ασχοληθούν με το αγώνες δρόμου. Να ασχοληθούν με δρόμου, άσφαλτο, βουνό, οτιδήποτε, απλά να σηκωθούν από τα κρεβάτια, από το καναπέ τους, να κινηθούν ένα χιλιόμετρο, 2-100 μέτρα όσο μπορεί ο καθένας, ό,τι κάνει είναι καλό. Πραγματικά, απλά βγείτε από το σπίτι σας. Η εμπειρία μου είναι πάρα πολύ ξεχωριστή. Φέτος είχαμε πιο πολλές συμμετοχές από πέρσι. Ωραίος αγώνας. Ήρθανε καινούργιοι αθλητές να γνωρίσουν τον τόπο μας. Ένα πολύ ξεχωριστό τόπο. Το χειρότερο ξακουστό του Ρούπελ. Περάσαμε από μέσα. Ήταν πολύ φανταστική διαδρομή. Και πιστεύω κάθε χρόνο να γίνονται πάντα διοργανώσεις και πάντα τέτοιες ωραίες γιορτές. Συγχαρητήρια, Δήμο. Γιάννης Τσλακίδης. Τι θα μας πεις? Εκτός από το χάσιμο μέσα στο χειρό. Χάσιμο μέσα στο χειρό. Ωραία διαδρομή. Αν είναι αυτά τα εύκολα, τα δύσκολα, τι είναι? Πρώτα να εκδοθεί την επόμενη χρονιά, αλλά εσύ πώς το είδατε όλο το Εκτός από το πρόβλημα μέσα στο χειρό και με το φως, πώς θα πήγε δύο μέρες? Ευχαριστούμε πολύ. Ένα μεγάλο χειροκρότημα να υποδεχτούμε τον Γιάννη τον Παυλίδα από τον Ευρωκόπη. Χειροκρότημα δυνατό. Φίλε μου, για πες μας. Συγχαρητήρια. Σε εσάς τους εκόσες την βοηθάτε και διοργανώτε αυτούς τους αγώνες και μας βοηθάτε και να κάνουμε αυτό που αγαπάμε. Ήταν ένας δύσκολος, απαιτητικός αγώνας. Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες. Πολλοί δραμηνοί συμμετείχαν. Εγώ έκανα ένα 27 βάσει δυνατοτήτων και ως βετεράνος αθλητής είμαι ικανοποιημένος. 12ος στη γενική, 5ος στην κατηγορία. Πρώτη φορά συμμετέχω σε τέτοιου είδους αγώνα. Ήταν πολύ ευχάριστος και θα ήθελα να ξανατρέξω. Και για τους νέους που είναι στη δική σου ηλικία, ένα μήνυμα να συμμετέχουν στον αθλητισμό. Πιστεύω με την καρδίτα τους βοήθησε να βγουν, να ασκηθούν έστω και για φυσική κατάσταση και πιστεύω ότι σιγά σιγά μπορούν να καταφέρουν να τρέξουν και ένα τέτοιο αγώνα. Συμμετείχα στον σημερινό αγώνα, πιο πολύ εμπειρία. Ήθελα να περάσω κάποια άτομα εδώ, κάτι φιλαράκια. Ήταν πολύ δύσκολο αγώνα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Πραγματικά του συγχαίρω για το κόπο που κάνουν στα βουνά. Εγώ τυπικό είμαι, ταρτάν μου αρέσει και όλα τα καλά. Και τι θέση πήραμε? Βγήκα τρίτο, γενική, χρόνο δεν ξέρω, πέθανα. Εντάξει, και ένα μήνυμα για του νέου να συμμετέχουν στον αθλητισμό. Εννοείται να προσπαθήσουν να δουν αν του αρέσει, γιατί είναι κρίμα να χαραμίζονται πολλά ταλέντα που μπορούν να αναδειχθούν στην Ελλάδα σίγουρα. Ήταν πολύ ωραίος αγώνας, εντάξει είχε λίγο ζέστη, αλλά πήγε καλά, είχε λίγο ανηφόρα. Ευχαριστούμε και τη διοργάνωση και τους εθελοντές σε όλα, ήταν υπέροχα. Τι να πω. Η Οργανική Επιτροπή όλα καλά? Όλα καλά, πάρα πολύ καλά και σηματοδότηση πολύ καλή. Είμαι εγώ από τη Δράμα, έχω δει και τους άλλους αγώνες που γίνανε και τα 250 και τα 109 και τα 46, όλοι ήταν φανταστικοί. Πολύ ωραία διοργάνωση από τις καλύτερες στην Ελλάδα. Θα ξαναερχόσουνε? Θα ξανάρθω και του χρόνου. Σε πιο μεγάλη, ή στα 46 ή στα 100 κάτι χιλιόμετρα. Θα το ξανατρέξω σίγουρα. Ήταν πολύ ωραία εμπειρία. Και είναι φανταστική η εμπειρία. Είναι ο δρόμος υπέροχος. Κάνανε καταπληκτική δουλειά τα παιδιά. Και του χρόνου με υγεία θα ξαναέρθω. Και ένα μήνυμα για τους επόμενους αγώνες να συμμετέχουν οι άνθρωποι. Πρέπει κανονικά όλοι να συμμετέχουμε σε αυτούς τους αγώνες, γιατί είναι πρώτα για την υγεία μας, μετά για την παιδεία μας και πρέπει όλοι να παίρνουμε συμμετοχή, είτε είμαστε γρήγοροι είτε αργοί, αρκεί ο τερματισμός. Κούρης Νικόλαος. Αν
55 πλάς. Μερκούρης Νικόλαος, πρώτος. Με χρόνο 1.32.52 δευτερόλεπτα. Συγχαρητήρια. Γυναίκες 55 συν. Χρυσοστομίδου Ευλαμπία. Έλα πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε, συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, πάμε. Και συνεχίζουμε με τις απονομές. Καλείται η Πανελληνιονίκη Σκοτεινή Σοφιλίδου που φοράει και την μπλούζα που ήταν στην εθνική ομάδα το 1975. Λοιπόν, πρώτη γυναίκα. Χρυσοστομίδου Ευλαμπία, 55+, με χρόνο 1,47 δευτερόλεπτα. 47 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ανεβείτε πάνω στο βάθρο, είστε η πρώτη κατηγορία σας. Πρώτος άντρας, Τσεβδάρης Παντελής, 40-55 με 1 ώρα και 7 λεπτά. Συγχαρητήρια.